Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Τώρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πολλές αποκαλύψεις πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε. Τη Σταυρούλα τη Λούρου, να καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Τον συνάδελφο εδώ πέρα, τον Πάνο τον Τζίφα. Πολύ καλησπέρα. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα με την καλή συνάδελφο. Τη Χαρά τη Λεμονή. Τη Χαρά τη Λεμονή, το press1.gr. Καλησπέρα, Χαρά Λεμονή. Πάμε γρήγορα, ξεκινήσουμε όμως μια δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστός ο θάνατος του Άκη Τσοχατζόπουλου. Σε ακούμε... Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Άκη Τσοχατζόπουλος στα 82 του χρόνια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, έπαθε ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν βουλευτής αλλά και υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, κάποια στιγμή το 1996 είχε θέσει και υποψηφιότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού ύστερα από την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. 11 Οκτωβρίου του 2012, θυμόμαστε όλοι ότι συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 20 ετών και αργότερα, επικαλούμενος προβλήματα υγείας, αποφυλακίστηκε στις 2 Ιουλίου του 2018. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το θάνατο του Άκη Τσοχατζόπουλου. Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες εβδομάδες είχε βγει η σύζυγός του και κάνει καταγγελία για τις συνθήκες που ήταν στο νοσοκομείο ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Θυμόμαστε που ήταν σε ένα κρεβάτι με γεμάτο αίματα. Θυμόμαστε εικόνες οι οποίες έλεγε τι είναι αυτά τα πράγματα και είναι αδιανόητα τα όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία. Εν τέλει, να ξαναπούμε ότι πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Από ανακοπή καρδιάς, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός, κυρίες και κύριοι. Ο κακός χαμός με τα όσα έρχονται και ανακοινώνει η κυβέρνηση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Σε λίγο, σκάει βόμβα. Η οποία ποια είναι η βόμβα, κύριε Τζίφα? Ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα, ναι, τα οποία παρακαλώ σκηνοθέτησαν τον εμβολιασμό τους. Και μάλιστα οι καταγγελίες είναι σοβαρότατες και γίνονται από συνδικαλιστές οι οποίοι γνωρίζουν ονοματεπώνυμα. Συνδικαλιστές από πού? Από το χώρο της υγείας. Άρα τι λένε, κυρίες και κύριοι, εδώ υπάρχει επώνυμη καταγγελία για Έλληνες πολιτικούς που σκηνοθέτησαν, λέει, ανύπαρκτο εμβολιασμό τους και καλεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον ψήστο όνομα, ποιος κάνει καταγγελία. Α, την καταγγελία την κάνει ο πρόεδρος του νοσοκομείου, συγγνώμη, ο κύριος Κοροξένος, ο οποίος είναι του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης του ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα, ο οποίος λέει, καλό τον εισαγγελέα να με φωνάξει. Να πω τα ονόματα. Δεν τα πω στους δημοσιογράφους τα ονόματα. Θα τα πω στον εισαγγελέα. Έτσι ακριβώς. Ακόμα υπάρχουν ανεμβολιαστοί μέσα στην ίδια τη Βουλή. Είναι γεγονός. Και ένα θετικό κρούσμα. Τι λέμε τώρα? Εδώ είναι λογικό. Όλη αυτή η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί προκαλεί την παρανομία. Είναι κάτι σαν όπως υπό το απαγόρευση. Επί της ποτοαπαγόρευσης το ποτό στην Αμερική έρεε άφθονο. Αυτό γίνεται τώρα. Τι γίνεται? Προσπαθούν να βρουν τρόπους όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί να μην εμβολιαστεί. Εδώ εμείς δείξαμε τις προάλλες τους γιατρούς μέσα στα εμβολιαστικά κέντρα που έκαναν ψεύτικα εμβόλια. Ναι, ναι. Εδώ μιλάνε, οι καταγγελίες είναι πολύ πιο σοβαρές. Μιλάει ακόμα μέχρι και για ψεύτικα πιστοποιητικά. Βέβαια. Τα οποία κυκλοφορούν, λέει, στην Αθήνα.
και μπορούν να τα παραλάβουν οποιοδήποτε έναντι φυσικά του ανάλογου αντιτίμου. Πάντως, στα αυτιά όλων μας έχει ακουστεί... Μπορεί να κάνει rapid test, έχει δικαίωμα να κάνει ο γιατρός rapid test μόνος του και να το δηλώσει, γιατί είναι γιατρός. Ποιος μου λέει εμένα ότι ο γιατρός έχει κάνει ασφαλές rapid test και αληθινό? Άλυσα. Πού υπάρχει διασφάλιση του εμβολιασμού και του rapid test? Εδώ το θέμα είναι το εξής. Το θέμα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι εδώ καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα και θέλω να μας διαβάσεις ακριβώς την καταγγελία, γιατί αυτή η καταγγελία εξοργίζει και σοκάρει. Άκουσε ένα μέρος λοιπόν. Όχι, καταγγελία. Θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο συγκεκριμένος. Όπως λέει λοιπόν ο κύριος Μπάμπης Καραξένος, που ξαναλέω είναι ο πρόεδρος. Είναι η καταγγελία. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ και μάλιστα η καταγγελία έγινε στο περιθώριο της διαμαρτυρίας που κάνανε οι υγειονομικοί εχθές. Λοιπόν, όπως σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει λοιπόν ο ίδιος, το Σάββατο 22 Μαΐου στις 2:15, πολιτικό πρόσωπο εισήλθε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενο παρακαλώ από τον διοικητή του νοσοκομείου και αφού πέρασε όλη τη διαδικασία ήρθε η ώρα να εμβολιαστεί. Τότε, όπως λέει πάντα ο ίδιος, ως εκ θαύματος οι άχρηστοι τάχα νοσηλευτές που έχουν εμβολιάσει μόνο μερικές χιλιάδες κόσμου, ο διοικητής του νοσοκομείου πήρε τη σύριγγα από τα χέρια της νοσηλεύτριας και της είπε: «Άφησέ το, θα το κάνω εγώ στο γραφείο μου». Λοιπόν, αν είναι έτσι λέει, να το κάνουμε και το εμβόλιο και εμείς με τον ίδιο τρόπο. Και συνέχισε λέγοντας ότι πρόκειται να δώσει ονόματα, γιατί ψάχνουν το παραμικρό για να μας κυνηγήσουν από παντού. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι λέει: «Εγώ δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου». Όταν με πιάνουν οι νοσηλευτές από το τμήμα στο οποίο γίνονται εμβολιασμοί και μου λένε ακόμα να δεν το έβγαλε στο σύνδεση. Το πρόεδρο να βρούμε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, το ξαναλέω ότι του λένε οι ίδιοι οι νοσηλευτές ότι αν είναι δυνατόν πρέπει να το βγάλεις, ο σύνδεση ακόμα δεν το έβγαλες. Κατακρίνουν δηλαδή επί της ουσίας τον κύριο Κοροξένο ότι συγκαλύπτει αν δεν το βγάλει στην δημοσιότητα και μάλιστα στον εισαγγελέα το θέμα. Υπάρχει και βέβαια και συνέχεια. Για πες με. Ταυτόχρονα λέει, ακούω ότι ήρθε ένα πολιτικό πρόσωπο στο νοσοκομείο, πέρασε όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία ενημέρωσης προσώπου και την ώρα που ήταν η ώρα για να τρυπηθεί, πήρε ο διοικητής του νοσοκομείου πάλι τη σύριγγα από τα χέρια της νοσηλεύτριας και είπε ότι θα το κάνει ο ίδιος. Λοιπόν, συνεχίζει ότι μπορεί και να το έκανε στη δεύτερη περίπτωση. Η διαδικασία αυτή είναι νομότυπη, αναρωτιέται ο κύριος Κοροξένος. Πάντως, δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση είναι κάθετος ότι δεν έχει γίνει εμβολιασμός. Ακριβώς. Για τη δεύτερη υπόθεση κρατάει ένα ερωτηματικό. Συνέχισε. Ωραία, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μπορεί και να το έκανε, λέει, το εμβόλιο, μέσα στο γραφείο, δηλαδή εγκρυπτό. Η διαδικασία όμως αυτή είναι νομότυπη, αναρωτιέται. Δηλαδή μπορώ εγώ να πηγαίνω να εμβολιάζομαι σε οποιοδήποτε κέντρο και να λέω: «Αφήστε το, θα το κάνω μόνος μου το εμβόλιο». Είναι νόμιμο. Αντί να κυνηγήσουν εμένα αύριο μεθαύριο που το περιμένω για αυτά που είπα, μήπως θα έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας να κάνει έρευνα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και να δει ποιος πολιτικός πέρασε την ημερομηνία και την ώρα που ανέφερα, ποιος γιατρός υπέγραψε τον εμβολιασμό του και ποια είναι η νοσηλεύτρια που το έκανε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει προκαλέσει πολιτικό τριγμό ήδη η κατάσταση μετά από όλα όσα είπε και αναφέρεται και η περίπτωση η αναστολής εργασίας ταυτόχρονα με αυτό, μία υγειονομική υπαλλήλου της Βιβής Δημοπούλου, η οποία είναι νοσηλεύτρια μεθ COVID στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών και το κράτος την έβγαλε σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού. Αυτό το ξέραμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Το ταυτίζει όμως ο κύριος Κοροξένος και σου λέει πως είναι δυνατόν να βγάζεις λοιπόν τον νοσηλευτή εκτός εργασίας την ίδια στιγμή που συμβαίνουν τα τέρατα μέσα στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Εδώ το θέμα είναι ότι εάν ισχύει η καταγγελία, ξαναλέμε, του κυρίου Μπάμπη Κοροξένου, ο οποίος είναι συνδικαλιστής
Πρόεδρος εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Α, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο στο συνδικαλισμό, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεφύτρωσε από το πουθενά, του ήρθε κάτι στο μυαλό του και το πέταξε έτσι, προκειμένου να μαζέψει ψηφαλάκια από τους συνδικαλιστές. Είναι ένας άνθρωπος, ένας γιατρός που γνωρίζει. Μα η καταγγελία του είναι σοβαρή και η καταγγελία η οποία έχει γίνει, εάν δεν ισχύει, θα έχει και νομικό πρόβλημα ο ίδιος. Άρα από τη στιγμή που βγήκε δημόσια και κάνει την καταγγελία και ζητάει να τον καλέσει ο εισαγγελέας, σημαίνει ότι έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί η συγκεκριμένη του καταγγελία. Και εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο εξοργίζει τον κόσμο, εάν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εδώ ακούγονται πράγματα τα οποία λες, μα πού ζούμε, τι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν, μα τι γίνεται. Αν αποδειχτεί και έχει και στοιχεία ο άνθρωπος και αποδειχτεί αυτό, φανταστείτε τι έχει να γίνει, θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Γιατί θα σου πει ο άλλος, εμένα με ανάγκασες να το κάνω το εμβόλιο και εσύ που με ανάγκασες, σκηνοθέτησες έναν ανύπαρκτο εμβολιασμό. Καλά, υποτίθεται ότι το εμβόλιο δεν το κάνουμε επειδή μας αναγκάσανε. Το εμβόλιο. Μιλάω για αυτούς. Μιλάω το κάνεις για να προστατευτείς τον κόσμο. Μιλάω για αυτούς που δεν θέλουν να το κάνουν. Μιλάω για αυτούς που δεν θέλουν να το κάνουν και έχουν ξεσηκωθεί με την υποχρεωτικότητα. Μιλάω για αυτούς. Τώρα, που λέγεται υποχρεωτικότητα. Αυτοί, Φίλιππε, δεν είναι λίγοι. Είναι πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να το κάνουν και το έχουν συνδέσει με την υποχρεωτικότητα. Έχει δίκιο σε αυτό η Ρούλα. Όπως επίσης είναι και πολλοί πολίτες οι οποίοι έκαναν το εμβόλιο επειδή υποχρεώθηκαν να το κάνουν. Και όχι επειδή το ήθελαν. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των εμβολιασμένων. Μιας και που λέμε τώρα για υποχρεωτικότητα, πάμε να δούμε γιατί πέταξε μία βόμβα ο κύριος Γιώργιος Γεροπετρίτης, ο υπουργός επικρατείας, ο οποίος άφησε και ρίχνει τη βόμβα, η οποία τι λέει ο λέει λοιπόν ότι είναι ανοιχτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στην εστίαστη αλλά και στην ψυχαγωγία. Άρα δηλαδή, για πάμε να τον ακούσουμε και μετά. Να τον ακούσουμε, ναι. Να το δούμε το θέμα. Παρακαλώ. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Είναι αντικείμενο μελέτης των ειδικών μας, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και των αρμόδιων πολιτιακών οργάνων. Θα ήθελα να επισημάνω, διότι ακούω συχνά την κριτική, ότι στην εστίαση θα έχουμε τον χειμώνα στους κλειστούς χώρους οι πελάτες να είναι αμιγώς εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, ενώ το προσωπικό θα είναι ενδεχομένως και μη εμβολιασμένοι. Να πω ότι ειδικά για το προσωπικό πάντοτε υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία, γιατί η εστίαση για τον πελάτη είναι ψυχαγωγία, αλλά για τον εργαζόμενο είναι ο τρόπος της επιβίωσής του, αλλά πάντοτε θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία. Και επιπλέον για τους εργαζόμενους στην εστίαση, γενικά στην ψυχαγωγία, υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα με μάσκα σε κάθε στάση της δουλειάς τους και με πολλαπλά τεστ, 2 τεστ εβδομαδιαίως. Βεβαίως, αν δούμε ότι η κατάσταση δεν βαίνει βελτιούμενη, προφανώς θα αξιολογηθούν και μέτρα επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού και στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Έχει πετάξει τη βόμβα, ανοιχτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και στην εστίαση. Που σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την απόφαση να γίνει υποχρεωτικό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήδη έχει πάρθει η απόφαση και αναμένεται να ανακοινωθεί. Και δεν ανακοινώθηκε προχθές για να μην πέσουν βαριές οι αποφάσεις. Έτσι, όλα μαζί. Ναι, μη σου πει τώρα. Σιγά-σιγά. Ναι. Τμηματικά-τμηματικά. Από τη μία έχουμε τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που ακούσαμε χθες από τον κύριο Βορύδη. Σήμερα ακούμε τον κύριο Γεροπετρίτη για τους υπαλλήλους στην εστίαση. Από τη μία λένε πολύ και λέει κάτσε. Μα είναι και λογικό. Δεν μπορεί να υποχρεώνει τον πελάτη για να μπει μέσα σε ένα μαγαζί, να είναι εμβολιασμένος και να τον σερβίρει ένας ανεμβολίαστος. Τότε γιατί να μην μπουν και ανεμβολίαστοι πελάτες μέσα με τα τεστ. Έτσι είναι. Δυστυχώς, ευτυχώς. Υπάρχουν. Ναι, πάνω, συγγνώμη. Σε έχουμε, χαρά. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί καταστηματάρχοι στην εστίαση που έχουν ενημερώσει τους υπαλλήλους τους ότι θέλουν να είναι εμβολιασμένοι. Επίσης είναι και πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να βάλουν μια θηλιά και να αυτοκτονήσουν και να βάλουν λουκέτα στα μαγαζιά τους, γιατί υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Έτσι είναι. Σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν έχουν δουλειά τα μαγαζιά και αναγκάζονται επιχειρηματίες να βγάζουν έξω τους πελάτες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει. Έξω γιατί δεν έχουν χαρτί εμβολιασμού. Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Πάμε τώρα να δούμε, γιατί είχαμε απειλές και κατάρες στον ιερέα για τους επερχόμενους συμβολιασμούς μέσα σε εκκλησία. Τι ακριβώς έγινε? Ναι, ναι. Μιλάμε για τον Ανδρέα Κολιοντζάκη, ο οποίος ο ιερέας είχε την ιδέα να μετατρέψει την Παναγία Αρχανών στην Κρήτη σε εμβολιαστικό κέντρο. Ναι. Κάτι το οποίο το έκανε συμβολικά, όπως ο ίδιος είπε, αλλά δεν περίμενε πραγματικά την αντιμετώπιση που θα είχε από ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας. Απειλές. Μιλάει για ύβρις και απειλές, αυτό ακριβώς. Απειλές και κατάρες. Πάμε να ακούσουμε τον ιερέα. Όλες αυτές τις ύβρις και τις κατάρες που μου στέλνουν, εγώ τις επιστρέφω ως αγάπη. Από ποιους, διότι πατέρα Ανδρέα? Το Θεό που τον οποίο εγώ υπηρετώ και λατρεύω είναι Θεός της αγάπης. Αν δεν ξέρω ποιοι μου στέλνουν διάφορα μηνύματα ότι να με κάψει ο Θεός, ότι με δηλώνω τον ναό και διάφορα που ντρέπομαι να τα διαβάσω κιόλας. Διότι υπηρετώ το Θεό της αγάπης και όταν υπηρετώ το Θεό πρέπει να υπηρετήσω πρώτα τον άνθρωπο και μετά και συνάμα υπηρετώ το Θεό. Χωρίς να υπηρετήσω τον άνθρωπο σημαίνει να υπηρετώ το Θεό. Φοβάμαι μήπως κάνουν κάτι και μέσω της ηγεσίας της Εκκλησίας με αναγκάσουν αυτό. Αλλά εγώ θέλω να βοηθήσω τον άνθρωπο, τίποτε άλλο. Εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα και αυτό που κάνω είναι μια συμβολική πράξη. Διότι όταν κινδυνεύει ο άνθρωπος, ποιος θα υπηρετεί τον Θεό? Χωρίς ανθρώπους, δηλαδή εμένα πέθαναν το χειμώνα που δεν ήταν τα εμβόλια ακόμα στην κυκλοφορία, 5 νωρίτες μου. Μπορώ να μην πονώ για αυτούς τους 5 ανθρώπους που χάθηκαν άδικα? Και πρέπει να υπηρετήσω τον υπόλοιπο, ο οποίος νιώμουν να μην πεθάνει. Ποια είναι η αποστολή μου? Για μένα είναι και αυτή η αδέρφια μου. Ανθρώπους και αυτούς πρέπει να υπηρετήσω. Σε μένα να δηλώνει και στο Δήμο. Σε αυτή προσπάθεια με βοηθάει και ο Δήμος. Και το ιατρείο εδώ που έχουμε στις Αρχάνες και ο Δήμος και δηλώνουν και εκεί. Με υγεία σε εσάς και όλο τον κόσμο και ο Θεός να μας βοηθήσει να ελευθερωθούμε από αυτή την αρρώστια. Μάλιστα. Αυτά λέει ο ιερέας λοιπόν, ο οποίος μετέτρεψε, είπαμε, τον Ιερό Ναό σε εμβολιαστικό κέντρο προκειμένου, όπως τον ακούσαμε να λέει, να σωθούν οι ενορίτες του, καθώς έχει χάσει 5 ενορίτες ήδη. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά εδώ τίθεται ένα θέμα. Τίθεται ένα θέμα επίσης δημόσιας υγείας. Γιατί βγήκε και ο υπουργός και είπε ότι θα γίνονται εμβολιασμοί και στις πλατείες θα γίνονται και έξω από εκκλησίες. Τα εμβολιαστικά κέντρα έχουν μηχανήματα, έχουν κρεβάτια, έχουν γιατρούς, νοσηλευτές, ώστε και σε κρατάνε και μισή ώρα, αν δεν έχεις κάτι, γιατί αν έχεις κάτι, σε κρατάνε περισσότερες ώρες. Προκειμένου, 15 λεπτά. Αν υπάρξει κάποια παρενέργεια, να σε νοσηλεύσουν. Αν έχεις παρενέργεια και πάθεις κάτι, σε διαβάζει και ο παπάς αμέσως. Αν είναι έτσι, κατάλαβες. Καλά, δεν έχουν τα εμβολιαστικά κέντρα κρεβάτια. Υπάρχει ένας γιατρός μεν, αλλά δεν έχουν τα εμβολιαστικά και τα κέντρα υγείας. Εγώ τουλάχιστον εκεί που εμβολιάστηκα, στην περιοχή μου, ναι, ήταν τα εμβολιαστικά ένα κέντρα υγείας, δεν έχουν. Ναι. Είναι τα νοσοκομεία ναι, τα οποία έχουν. Και μπορεί, επειδή κατάλαβα ποιο είναι η αναζήτησή σου, μπορεί να γίνει κέντρο ένας ναός, εφόσον φυσικά η πολιτεία με ρημνήσει, να υπάρχει ένας γιατρός. Και εδώ δεν έκανε εμβόλιο η γυναίκα και έπαθε αλλεργικό σοκ στο νοσοκομείο και πέθανε. Μέσα στο νοσοκομείο δεν πέθανε, δεν θυμόμαστε. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι πιθανότητες αυξάνονται ακόμα περισσότερο άμα γίνουν εμβολιαστικά κέντρα έξω στην πλατεία. Και πού θα συντηρούνται στα ψυγεία τα ειδικά? Φιαλίδια και τα λοιπά. Αυτό, πού θα συντηρούνται? Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Πάντως πάνω το κάνουνε. Πάμε τώρα, γιατί είχαμε τη διακοπή συναυλίας μετά από εικόνες συνωστισμού που ήταν ο ένας επάνω στον άλλο και χόρευαν στην περιοχή της Λιβαδιάς. Ναι, ναι. Τι να πούμε. Σε πανηγύρι. Σε πανηγύρι. Και συναυλία ήτανε. Πανηγύρι. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πανηγύρι. Και θα μας πεις σε Λιβαδιά. Πάμε να δούμε τι έγινε.
Μάλιστα. Ο Έλληνας, ρε παιδιά, θα ακούσει τα κλαρίνα και θα κάτσει κάτω. Να σηκωθεί να χορέψει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Έλληνες είμαστε, ρε, του γλεντιού. Να πούμε. Τώρα για πες μας τι έγινε εδώ όμως. Ναι, να πούμε ότι ήταν διοργανωμένη από τον ίδιο το Δήμο η συγκεκριμένη συναυλία και μάλιστα σε αυτήν συμμετείχαν και πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Όταν όμως ο Δήμαρχος είδε, ο Γιάννης ο Ταγκαλέκας, είδε τις εικόνες αυτές, ζήτησε από τη Ματούλα Ζαμάνη, η οποία είναι η δημοτική καλλιτέχνης που τραγουδάει, να σταματήσει κατευθείαν τη συναυλία. Πράγμα και το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι έγινε. Ενώ χόρεψε ο κόσμος, ενώ γλέντησε στο τέλος, τελειώστε 5 λεπτά νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε τελείο Δήμαρχος. Γιατί αυτές οι εικόνες είναι που τρομάζουν τους ειδικούς. Και τι γίνεται τώρα. Με αυτές τις εικόνες και με αυτό που συνέβη, υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να γίνουν απαγορεύσεις και στα υπόλοιπα πανηγύρια και σε άλλες εκδηλώσεις. Και σε μερικές μέρες μπορεί να έχουμε μερικό lockdown εκεί. Για πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο. Για την αύξηση των φορέων. Πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο. Πραγματικά έχουμε μια εκδήλωση, μια συναυλία στο πλαίσιο των τροφονίων που γίνονται για πάρα πολλά χρόνια στη Λιβαδιά. Τηρήσαμε στο απόλυτο τα μέτρα, είχαμε το 70% με αριθμημένα κουπόνια. Παρουσία και της αστυνομικής αρχής κατά την έναρξη της εκδήλωσης. Ωστόσο κάποια στιγμή αυθόρμητα το κοινό κατέβηκε να χορέψει στη σκηνή. Αυτό είναι για ένα λεπτό. Εγώ προσωπικά ήμουν εκεί. Ζήτησα από την καλλιτέχνηδα να σταματήσει το τραγούδι. Το σταμάτησε πραγματικά. Ανεβάσαμε τον κόσμο πάλι στο χώρο που καθόντουσαν και ζήτησε από την καλλιτέχνη να σταματήσει τη συναυλία όπως και έκανε, είπε ένα τελευταίο τραγούδι και σταματήσαμε τη συναυλία. Είναι ακριβώς ένα λεπτό και θα δείτε στο βίντεο, θα δείτε προς το τέλος ότι εγώ είμαι ήδη στην καλλιτέχνη και τη ζητάω να σταματήσει. Σας είπα ότι ήταν όλοι καθιστοί και αυτό συνέβη για ένα λεπτό αυθόρμητα από το κοινό και το ελέγξαμε αμέσως στο λεπτό. Έχετε δίκιο ότι ένας ιός μπορεί να κολλήσει σε ένα λεπτό και σε ένα δευτερόλεπτο. Ωστόσο, ήταν ένα κακό γεγονός, το οποίο συνέβη για ένα λεπτό. Δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Κύριε Ταγκαλέκα, καλημέρα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ακυρωβολημένη την αστυνομία, με συγχωρείτε, να ελέγξει τον κόσμο. Ναι. Ήταν για ένα λεπτό. Βλέπετε και εμένα αυτή τη στιγμή στο βίντεο που μιλάω με την καλλιτέχνηδα για να σταματήσει τη συναυλία. Στο Δήμο Λεβαδέων έχουμε 30 κρούσματα στην εβδομαδιαία αναφορά του ΕΟΔΗ σε πληθυσμό 35.000 κατοίκων. Αυτή είναι η εβδομαδιαία αναφορά του ΕΟΔΗ σε όσο αφορά στο Δήμο Λεβαδέων. Δεν έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει κάποια ποινική διαδικασία. Προφανώς θα αφορά εμένα, μιας και ήμουν ο διοργανωτής της εκδήλωσης ως Δήμος. Ναι. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει κάποια διαδικασία. Πάντως ο κόσμος, παρά το θέμα του κορονοϊού, γλέντησε με το παραπάνω. Έχει ανάγκη ο κόσμος να χορέψει. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε στην καταγγελία που κάνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα. Όπου κατήγγειλε τι, ότι οι Έλληνες πολιτικοί σκηνοθέτησαν ανύπαρκτο εμβολιασμό τους μέσα στο νοσοκομείο και έχει όλα τα στοιχεία και ζητά να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Είναι σοβαρή καταγγελία την οποία ακούμε από τα χείλη και από το στόμα του Προέδρου Εργαζομένου του ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Κοροξένο. Έχετε γνώση στις συγκεκριμένες καταγγελίες? Όχι, θα μιλήσω μετά με τον συνάδελφο, ο οποίος είναι και φίλος, ναι, και συνοδοιπόρος, προκειμένου να μάθω για την καταγγελία αυτή. Το ζήτημα είναι ότι εμείς τέτοια γεγονότα τα έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Θυμηθείτε ότι τους πολιτικούς οι οποίοι μαζευόνταν στην αρχή για να κάνουν πρώτη το εμβόλιο και βγάζανε φωτογραφίες. Ως εκ τούτου λοιπόν καταγγείλαμε συναδέλφους με μαϊμού εμβολιασμούς, γιατρούς στο νοσοκομείο, καταγγείλαμε όλα τέτοιες έκνομες πράξεις. Ως εκ τούτου λοιπόν και αυτή η πράξη είναι καταδικαστέα, πράγματι έγινε. Ονόματα δεν έχουμε ακούσει, κύριε Γιάννακο, όμως ακόμα. Ονόματα πολιτικών. Δεν έχουμε αντιληφθεί, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο και αν έχουμε τα ονόματα που θα πούμε. Επειδή είπατε ότι έχετε καταγγείλει ανάλογα περιστατικά. Η εισαγγελέα σας έχει καλέσει, αλήθεια, κύριε Γιάννακο. Α, λέτε, εγώ με ονόματα τα είπα. Σας έχει καλέσει ποτέ εξάσει κάποιος εισαγγελέας για τις καταγγελίες σας? Όχι, ακούστε με, πρώτα πρέπει να παρέμβει ο ιατρικός σύλλογος να τιμωρήσει όσους γιατρούς έχουν κάνει έκνομες πράξεις ή έχουν προκαλέσει με τις εισαγγελίες. Μα τι λέτε, παράλληλα, κύριε Γιάννακο. Και μετά να παρέμβει και ο εισαγγελέας, φυσικά, όπως έχουμε ζητήσει. Όταν βγαίνετε εσείς και κάνετε τις καταγγελίες σας, οι οποίες είναι γραπτές και μετά δημόσιες στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης. Σας έχει καλέσει ποτέ κάποιος εισαγγελέας, κύριε Γιάννακο? Όχι, ο εισαγγελέας με καλεί μόνο για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Άρα δεν σας έχει καλέσει ποτέ εισαγγελέας για να σας πει, κύριε, για να όχι για να βοηθήσω για να τρέξει τέτοια έρευνα, μόνο για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε μηνυτήριες αναφορές που γίνονται όταν καταγγέλνουμε γεγονότα. Μάλιστα. Άρα όχι για να ελεγχθούν τα θέματα και για να πληρώσουν την ύφη οι υπεύθυνοι, όχι, αλλά μας λέτε μόνο για... Να του κλείσουν το στόμα. Απίστευτο. Μόνο για να του κλείσουν το στόμα, ότι λέει fake news. Ακριβώς. Μάλιστα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, αλήθεια, κύριε Γιαννάκο, όταν σας καλούν για fake news και για διασπορά ψευδών ειδήσεων, συγγνώμη. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι η εξέταση αυτών των υποθέσεων δικαστικά αργεί πάρα πολύ. Ακόμη δηλαδή δικάζονται υποθέσεις οι οποίες είναι για διασπορά ψευδών ειδήσεων δικές μου από το 2015. Ως εκ τούτου λοιπόν, τώρα ερευνώνται οι υποθέσεις σε επίπεδο πορισμάτων και σε επίπεδο, δηλαδή καταθέτουμε ο καθένας μας το υπόμνημα, από εκεί και πέρα το τι εξέλιξη θα έχουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Κύριε Γιαννάκο, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε το όνομα των Ελλήνων πολιτικών που σκηνοθέτησαν τον ανύπαρκτο εμβολιασμό τους, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του εργαζομένου του ΑΧΕΠ, Σας ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα ξαναέχουμε επικοινωνία μαζί σας. Πάμε τώρα να δώσουμε κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο σε όλους τους τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε Gonder Reaction Collagen σε όλους εσάς. Το αγαπημένο κολαγόνο όλων. Το αγαπημένο κολαγόνο το οποίο βοηθάει τον οργανισμό σας για να είναι ισχυρός, να είναι δυνατός, να ξυπνά το πρωί, να μην νιώθετε κουρασμένος, να έχετε ένα σημαντικό σύμμαχο στη ζωή σας. Γιατί το Gonder Reaction Collagen είναι εδώ για εσάς για να σας βοηθήσει να φτιάξετε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, να φτιάξετε πολλά αντισώματα που χρειάζεται ο οργανισμός σας, ενώ θα μπορείτε να πάρετε βιταμίνες στον οργανισμό σας, οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως η B1, η B2, η B5, η B6, συνέχιζουμε και Q10, MSN, βιταμίνη C, μαγνήσιο, σημαντικές βιταμίνες. Αλλά και κουρκουμίνη, η οποία κουρκουμίνη έχει τεράστια ωφέλη για τον οργανισμό μας. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Τώρα λοιπόν στο 211-1600, γιατί θέλουμε να έχουμε υγεία στα μαλλιά μας, στα νύχια μας, στο δέρμα μας, να έχουμε μια νεανική επιδερμίδα, αλλά ξαναλέμε, να έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο που θα μας θωρακίσει απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Και δώρο υγείας για άλλους εσάς, τι, οι 100 αγαπημένες σπιρουλίνες των Ολυμπιονικών, οι οποίες είναι σπιρουλίνες μαζί με χλωρέλα. Και τι κάνουν οι σπιρουλίνες με χλωρέλα? Σπιρουλίνα με χλωρέλα βοηθάει πάρα πολύ στο να λειτουργεί σωστά το ανοσοποιητικό μας σύστημα αλλά και να γίνεται σωστά η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ενώ συγχρόνως συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαίριων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. Τώρα λοιπόν πίνουμε Golden Reaction Collagen, το νούμερο 1 κολαγόνο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το νούμερο 1. Και θα πάρετε 2 μπουκάλια στην τιμή των 39 ευρώ και μαζί και τις σπιρουλίνες με χλωρέλα για όλους εσάς, για να έχετε υγεία στον οργανισμό σας. 211-1600 και πάμε γρήγορα να δούμε. Το ξέσπασμα μιας νοσηλεύθριας προς το πρόσωπο του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του κυρίου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, που λέει η αρνήτρια νοσηλεύθρια που δεν θέλει να εμβολιαστεί, λέει υπογράψε μου ότι δεν θα πάθω τίποτα αν κάνω το εμβόλιο, και θα το κάνω. Και ρωτάει, θα το κάνετε, θα υπογράψετε? Πάμε να δούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Εξαδάκτυλε, με όλο και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Δημοπούλου. Αν έρθω στο ιατρείο σας, δεν ξέρω αν διατηρείτε ιατρείο. Αν έρθω στο ιατρείο. Βεβαίως διατηρώ, αλλά εγώ είμαι πλαστικός χειρουργός. Ελάτε όποτε θέλετε. Δώστε μου μια. Υπογράψτε μου ότι δεν θα πάθω τίποτα εάν κάνω το εμβόλιο. Θα το κάνετε αυτό για μένα? Όχι, κυρία Δημοπούλου, δεν θα το κάνω για εσάς, διότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας λογικός άνθρωπος πουθενά στον κόσμο. Και εσείς, πάντως, κυρία Δημοπούλου, δεν ήθελα να το κάνω. Εσείς που εργάζεστε σε νοσοκομείο. Για μένα. Κυρία Δημοπούλου, ούτε στα χειρουργεία υπογράφουν οι γιατροί. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι είστε στη ΜΕΘ, όταν μπαίνετε μέσα χειρουργείο, πάντα υπογράψουν ότι παίρνει την ευθύνη. Κάναμε μια θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση ακόμα, κύριε Εξαδάκτυλε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Μάλλον για αυτό το εμβόλιο, το οποίο δεν είναι αρκετά δοκιμασμένο. Σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Χασαπόπουλε, θα ήθελα ένα λεπτό, επιτρέψτε. Πολύ σύντομα, ούτε λεπτό δεν έχουμε. Οκ, επιτρέψτε μου. Ελάτε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη
για όποιον ακούσει αυτά τα οποία λέμε και δεν εμβολιαστεί, αν τυχόν νοσήσει, διότι εχθές πέθαναν 43, προχθές 32 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εμείς ναι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και λέμε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Πώς και μετά τον εμβολιασμό τους, με τις παρενέργειες τους. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, κύριε Δημοπούλου. Άνθρωποι είναι. Κυρία Δημοπούλου, και αυτοί που πεθαίνουν κάθε μέρα, οι 30 ή 40 άνθρωποι. Είναι πλήρως εμβολιασμένοι που έχουν πεθάνει, κύριε Χατζαπόπουλε. Το βλέπω. Πρέπει να κλείσουμε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και αύριο την κουβέντα. Αν θέλετε να δεσμευτούμε να συνεχίσουμε και αύριο την κουβέντα, γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Και αυτός και ο διάλογος. Σας, δηλαδή έγινε, ναι, καλή κουβέντα, νομίζω. Είναι ωραίος διάλογος. Όχι, όχι. Έχω απόλυτο σεβασμό απέναντι στον κύριο Ξαδάκτυλο. Τον σέβομαι σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τον εμβολιασμό αυτό καθεαυτό, αυτή τη στιγμή καταλύονται και τα ατομικά μας δικαιώματα. Εντάξει. Αν θέλετε, αύριο μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αυτό έχουμε και κινητοποιήσει σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Δικαιώματα της αξιοπρέπειας. Χάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει η νοσηλεύθερη οποία έχει βγει σε αναστολή επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Λέει, όχι, δεν θα το κάνω εξωτάκτηλος, δεν θα μπορώ να σου υπογράψω. Και κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα υπογράψει. Βέβαια, αυτό το οποίο είπε και η συνάδελφος η Ανθή, η Βούλγαρη, ότι ακόμα και σε ένα χειρουργείο τα πας, υπογράφεις ότι θα πεθάνεις. Και ότι δεν έχει ευθύνη. Όχι, ότι θα πεθάνεις, ότι έχει ευθύνη. Όχι, κύριε, σε παρακαλώ πολύ. Ότι έχει ευθύνη. Δεν διακόπτεται. Ακούστε λίγο. Πες το, Φίλιππε. Πάμε λοιπόν. Υπογράφεις χαρτί ότι αν πεθάνεις δεν έχει ευθύνη για το νοσοκομείο. Αν πεθάνεις. Αν πεθάνεις, ακριβώς. Αν πεθάνεις. Για να πεθάνεις. Πεθάνεις. Εδώ σου λένε για το εμβόλιο. Δεν υπογράφεις χαρτί αν πεθάνεις από το εμβόλιο δεν έχουν ευθύνη. Έτσι. Κάνει. Βέβαια θα μου πεις ότι μία υπάρχει το ακαταλόγιστο. Το ακαταλόγιστο όμως είναι στις... Το ακαταδίωκτο. Για ποιο λόγο είναι. Είναι προς τις επιτροπές για τις αποφάσεις που παίρνουν. Έτσι. Εάν κάποιος τύπα ξύλο πάθει κάτι, βεβαίως και μπορεί να κυνηγήσει αυτούς οι οποίοι ευθύνονται. Βεβαίως και μπορεί να κυνηγήσει νομικά. Και να ζητήσει και αποζημιώσεις και να τους κρατήσει και στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Γιατί μπορεί, Φίλιππε, να μην μπορεί να κυνηγήσει τα μέλη των επιτροπών, αλλά μπορεί να κυνηγήσει τον γιατρό, τον νοσηλευτή, αυτόν που του έκανε το εμβόλιο και αυτόν που πρότεινε να το κάνει το εμβόλιο. Ναι, αλλά θα πει ο γιατρός ότι οι οδηγίες μου ήταν τέτοιες από την Επιτροπή Εμβολιασμού. Θα μπορεί λοιπόν ο πολίτης να κυνηγήσει όποιον ευθύνεται. Παντός, ναι, υπευθύνου. Παντός υπευθύνου. Και εδώ λοιπόν να πούμε λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έρχεται και ο Σύλλογος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμβολιασμένων Πολιτών Κορονοϊού, για να στηρίξει και να υποστηρίξει τους πολίτες οι οποίοι έχουν το φόβο και έχουν κάνει το εμβόλιο. Έχουν κάνει το εμβόλιο και έχουν και το φόβο επίσης. Πάμε να δώσουμε λοιπόν γρήγορα το τηλέφωνο στο 215-000-5555. Σε λίγες μέρες ο Σύλλογος θα δέχεται και στα γραφεία του στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Τους πολίτες για ανταλλαγή απόψεων, αλλά και για να ένας να στηρίξει τον άλλον. Τηλέφωνο λοιπόν εγγραφής 215-000-5555, ενώ θα γίνει μια τεράστια δράση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ενημέρωσης, γιατί το εμβόλιο, ναι, σώνει. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άνθρωποι που ζητούν απαντήσεις. Υπάρχουν δικαιώματα για τους εμβολιασμένους και το δικαίωμα είναι της ενημέρωσης και για να μαθαίνουν και το τι γίνεται. Και οι υπεύθυνοι να απαντούν και όχι να κρύβονται σε κάποια κέρια ερωτήματα. 215-000-5555 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε τώρα γιατί έχουμε συναγερμό σε γεροκομείο με 30 κρούσματα. Ναι, ναι, στην Θεσσαλονίκη. Φίλιππε, δυστυχώς η Θεσσαλονίκη, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που μας δίνει τέτοιο αποτύπωμα. Έχει συναμάνει συναγερμό σε ένα κέντρο υγείας φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς έχουμε περισσότερα από 30 κρούσματα κορονοϊού σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 70, αλλά και ενός νοσηλευτή, οι οποίοι ωστόσο ήταν όλοι εμβολιασμένοι, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Περιμένουμε να δούμε τα νέα αποτελέσματα, καθώς ο ΕΟΔΗ ξανακάνει διενέργεια τεστ προκειμένου να δει τι συμβαίνει. Μα το θέμα εδώ είναι, δεν υπήρχε προστασία. Τι έγινε, τι μέτρα δεν πάρθηκαν. Θα τα δούμε. Πάμε τώρα λίγο να αλλάξουμε κλίμα, γιατί έχουμε
τον Ξυλοδαρμό πρώην Περιφερειακού Συμβούλου, όπου βγαίνει τώρα ο θήτης και λέει ότι μου έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Για πες μας, τι ακριβώς έχει συμβεί, Χαρά Λεμονή. Λοιπόν, Φιλιππέ, για να καταλάβουμε την ιστορία, πες μας στην αρχή. Ο Ξυλοδαρμένος, έτσι, έχουμε είναι ένας λέμε, άνθρωπος... Έχουμε τον Ξυλοδαρμό ενός πρώην Περιφερειακού Συμβούλου. Αυτό. Συμβούλου στην Πάτρα. Ωραία, κάποιος τον σάπισε στο ξύλο. Τον σάπισαν στο ξύλο. Πρώτος του ξάδερφος τον σάπισε για την ακρίβεια στο ξύλο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος συνεχώς προκαλούσε, δημιουργούσε προβλήματα στους συγγενείς, καλούσαν την αστυνομία, προσέφευγαν στα δικαστήρια. Ποιος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος? Δημιουργούσε προβλήματα. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ναι, αυτός που είναι στο νοσοκομείο. Αυτός δημιουργούσε τα προβλήματα. Ορίστε. Αυτός δημιουργούσε τα προβλήματα. Αυτός δημιουργούσε προβλήματα συνεχώς. Ναι. Τώρα νοσοκομείο. Έτσι λένε οι καταγγελίες, γιατί εμείς μπροστά δεν ήμασταν. Όσο σας καταγγέλνουν. Λένε καταγγελίες, εννοείται. Μάλιστα, να είμαστε προσεκτικοί. Λένε καταγγελίες του δικηγόρου των συγγενών του θύματος, ας πούμε, που είναι τώρα, ναι, στο νοσοκομείο. Ναι. Είναι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Πάτρας, τον Άγιο Ανδρέα. Το τελευταίο, λοιπόν, περιστατικό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο ήταν ένα αιματηρό επεισόδιο που είχε την προηγούμενη εβδομάδα έξω από το στάβλο του στη Χαλανδρίτσα. Σε μία αντιδικία που είχε με τον πρώτο του ξάδελφο, κατέβασε το παντελόνι του, του έδειξε τα γεννητικά του όργανα, αυτός τον πλάκουσε στο ξύλο, τον έστειλε στο νοσοκομείο, ακολούθησαν μηνύσεις, αυτόφορη διαδικασία που δεν εκτελέστηκε βέβαια λόγω της νοσηλείας του ανθρώπου αυτού στο νοσοκομείο. Ο ίδιος λοιπόν άνθρωπος που έφαγε το ξύλο, είχε, λένε πάντα οι καταγγελίες, έτσι, είχε πετάξει δίπλα από το σπίτι του ξαδέλφου του νεκρές αγελάδες, που όπως λέει ο δικηγόρος του, από συνδίθεντο και βουνά κοπριάς δίπλα από τη μάντρα του σπιτιού. Μάλιστα η παράβαση, λέει ο δικηγόρος, επιβεβαιώθηκε και από το υγειονομικό που κλήθηκε και πήγε στο... και είχε οδηγηθεί αυτός τότε στο αυτόφορο. Σε μια άλλη περίπτωση προσπαθούσε να μετατοπίσει τον αγροτικό δρόμο. Παρενέβη το τοπικό συμβούλιο και τον εμπόδισε, γιατί έγιναν καταγγελίες όχι μόνο από τους συγγενείς του και από τους υπόλοιπους περίπου. Γενικά... δηλαδή... Ένα προβληματικό άτομο, έτσι όπως παρουσιάζεται, ναι, νεκρές αγελάδες. Πάμε τώρα γρήγορα, γιατί έχουμε 21χρονο Πακιστανό, κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 20χρονη Ελληνίδα. Σε έχουμε. Να πούμε ότι η απόπειρα βιασμού που κατήγγειλε η 20χρονη κοπέλα έγινε στις 11 Αυγούστου και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η κοπέλα, ένα άτομο που δεν ήταν οικείο της, δεν το γνώριζε, της επιτέθηκε τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου, ναι, προσπάθησε να τη βιάσει, η κοπέλα αμύνθηκε, κατάφερε να ξεφύγει και ο Πακιστανός, μάλιστα φεύγοντας, της πήρε και την τσάντα με όλα της τα προσωπικά αντικείμενα και τα χρήματα. Και τη λίστεψε. Έκανε την καταγγελία στην αστυνομία η κοπέλα και τώρα οι αρχές κατάφεραν και συνέλαβαν τον 21χρονο Πακιστανό, συνελήφθη για μικροποσότητα κάναβης. Όμως επειδή βρέθηκαν και κάποια πράγματα στην κατοχή του που ταιριάζανε με τις περιγραφές που είχε κάνει η κοπέλα, κλήθηκε για αναγνώριση το κορίτσι, τον αναγνώρισε και αυτή τη στιγμή έχει εκδοθεί έτελμα, τον έχουν συλλάβει για απόπειρα βιασμού και κλοπή. Άρα, ο Χασικλής Πακιστανός, Cowboys, βιαστής και ληστής. Καταλάβατε? Είναι αυτοί που παίρνουν τα επιδόματα. Όταν παίρνουν επιδόματα Έλληνες και Ελληνίδες και τα παίρνουν συγκεκριμένοι. Να τα λεφτά στην τράπεζα. Ωραία στα ATM οι Πακιστανοί για τα βοηθήματα του κράτους. Που ο Έλληνας και Ελληνίδα δεν έχουν τέσει το παιδί του. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε ένα αγαπημένο προϊόν, να δώσουμε το Απάλ Τοτάλ. Απάλ Τοτάλ, η νούμερο ένα αναπλαστική κρέμα, λοιπόν, με φυτικά συστατικά πολλαπλής δράσης για το δέρμα σας. Εδώ λοιπόν είναι η Απάλ Τοτάλ, η οποία τι κάνει, επουλώνει μικροτραυματισμούς, απαλύνει ερυτίδες, απομονώνει τοξίνες, αντιμετωπίζει ειδήματα από τσιμπήματα ή χτυπήματα, ανακουφίζει μυϊκούς πόνους, βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος, διατηρεί νεανική την επιδερμίδα σας, βελτιώνοντας την ελαστικότητά της, ενώ προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδωτικό στρες, ενώ καταπολεμά τις ραγάδες. Ποιος θα κάνει όλα αυτά εδώ? Η Απάλ Τοτάλ, η αγαπημένη Απάλ Τοτάλ, που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν μας.
Φτιάχνει το δέρμα, το κάνει καινούργιο, κυρία Λούρου. Τι άλλο κάνει? Βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης της κυταρίτιδας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση πριν από το μακιγιάζ. Είναι κατάλληλη για μετά την ηλιοθεραπεία, έτσι ώστε το δέρμα να μπορέσει να επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για μετά το ξύρισμα. Φυσικά, όπως είπαμε, και για μικροτραυματισμούς και για τσιμπήματα εντόμων. Και είναι μία αναπλαστική κρέμα πολλαπλής δράσης για όλους τους μήνες του χρόνου, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Όπου έχεις πρόβλημα στο δέρμα, απλώνεις το Απάλ Total. Μάλιστα. Και φυσικά δώρο με όλους, για όλους εσάς, δώρο το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics εδώ. Απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού για το πρόσωπο, το λαιμό και τα μάτια, όπου προσφέρει έναν αποτελεσματικό καθαρισμό από ρήπους, από τη βρωμιά λοιπόν του περιβάλλοντος, αλλά και προϊόντα μακιγιάζ, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Χάρη στα βότανα που περιέχει, τονώνει, δροσίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Έχει μέσα και αλόη βέρα, η οποία είναι πλούσια σε φρεπτικά συστατικά, καταπραίνει και διατηρεί την φυσική υγρασία του δέρματος. Έχει μέσα και εκχύλισμα ροδιού, που τονώνει, αναζωογονεί την επιδερμίδα και δρά αντιοξυδοτικά, ενώ έχει μέσα φυσικά και λεμόνι, το οποίο τι κάνει, καθαρίζει αποτελεσματικά, αφήνοντας το δέρμα σας απαλό, λίο και φρέσκο. Εδώ λοιπόν το πάρετε αυτό δώρο μαζί με το Απάλ Total, τη νούμερο 1, ξαναλέμε, αναπλαστική κρέμα για το δέρμα σας. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με αποκαλύψεις φωτιά. Ενώ να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές μας ότι από τη Δευτέρα που μας έρχεται, από τη Δευτέρα 30 του μήνα, 30 Αυγούστου, θα είμαστε κοντά σας στις 2 το μεσημέρι. Καθημερινά λοιπόν, 2 με 4 το μεσημέρι από τη Δευτέρα που μας έρχεται. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.